Με έκπληξη, διαρρέεται, λέγεται ότι θα υπάρξει και κάποιο μέτρο που έχει κρατήσει κρυφό η κυβέρνηση και θα το ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή. Δημοσιονομικό περιθώριο έχει. Καταρχήν καλησπέρα, βέβαια, πρώτα απ' όλα και καλή συνέχεια, έτσι. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι περιθώριο έχει δημοσιονομικό. Πολιτικό στόχο επίσης έχει την ανάσχεση αυτής της έντονης κριτικής που δέχεται η κυβέρνηση για το θέμα της διαχείρισης της ακρίβειας. Αυτό είναι το δεύτερο. Τρίτο, είναι ότι θέλει στην εκκίνηση να δώσει έτσι καύσιμο στην όλη πορεία την κυβερνητική, καθώς μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι από άποψη κλιματικών ρίσκων, γεωπολιτικών ρίσκων και σίγουρα θα θέλει να έχει μια καλή εσωτερική κατάσταση. Όλα αυτά τα τρία λοιπόν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάτι παραπάνω θα πει. Συν το γεγονός ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε και την επικοινωνιακή διάσταση, ότι θα θέλουμε να ευνηδιάσει, κάποιοι μάλλον τους συνεργάτες θέλουν να ευνηδιάσει, να δημιουργήσει έτσι περισσότερη φασαρία. Λίγο πολύ τα έχουμε πει βέβαια, τα έχουμε γράψει, τα έχει γράψει και η Ναυτεμπορική σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, ποιο είναι το πλαίσιο, τι αναμένεται να πει. Υπάρχουν οι δύο κορονίδες που έχουν να κάνουν με τις αυτοίσεις τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή την όθηση σε μια νέα εισοδηματική πολιτική. Εδώ βλέπουμε και το πρωτοσέλιδο που επιλέξετε σήμερα. Και νομίζω εύγλωτα αποτυπώνει την κατάσταση της οικονομίας, δηλαδή το τι ρίσκα υπάρχουν και τι θετικά πρόσημα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει αναδείξει και προεκλογικά το θέμα της εισοδηματικής ενίσχυσης των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε παγωμένους πιστούς για όλη την περίοδο των μνημονίων. Θα το ανακοινώσει αυτό σήμερα. Έχουμε την υπόθεση με το Market Pass για την επέκτασή του. Μένει βέβαια να φανεί στην νομοθέτηση τη μελγενέστα για να δούμε ακριβώς αν θα αυξηθεί περίμετρος ή όχι. Θα έχουμε τα μέτρα στήριξη για τους συνταξιούχους και συνολικά για τους μισθωτούς, σε ευάλωτες ομάδες, για τα θέματα της υγειονομικής περίθαλψης του ΕΚΑΣ, μια παράταση δηλαδή ενός μέτρου που ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια, και για και μια σειρά άλλων μέτρων μικρότερης εντάσεως. Τώρα, είναι ένα αν θα δώσει κάτι παραπάνω. Ναι. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δείχνει μεν πρόθεση να υπάρξει κατά το δυνατόν ένα πλέγμα στήριξης. Από την άλλη, δεν δείχνει πρόθεση για δημοσιονομικά άλματα, γιατί βλέπουμε να επιχειρείται να τηρηθεί μια ισορροπία, γιατί όπως είπες και εσύ, εκτός από τα θετικά στοιχεία, όπως είναι το δημοσιονομικό περιθώριο που δίνουν τα αυξημένα έσοδα και η επικείμενη έλευση της επενδυτικής βαθμίδας, υπάρχουν και μεγάλες προκλήσεις. Και να σταθούμε λίγο σε αυτές. Ποια είναι τα δύσκολα σημεία που μπορεί να βρει μπροστά της η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση έχει αρκετές μπροστά της δύσκολες καταστάσεις. Πρώτο της μέλημα είναι να περάσει το σκόπελο της επενδυτικής βαθμίδας. Γι' αυτό και όπως έχουν αναφερθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις και οι ηθήνοντες του οικονομικού επιτελείου, και προχθές στη συνάντηση που είχε ο κ. Στουρνάρας με τον κ. Χατζηδάκη, τονίστηκε ότι θα υπάρξει δημοσιονομική σύνεση. Αυτό το γνωρίζουμε, διότι κατά τα ψέματα ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ευνηδιάσει και στο μέτωπο της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας. Ενδεχομένως να την έχουμε και νωρίτερα. Αυτό τουλάχιστον θεωρεί, γιατί αυτό θα τροφοδοτήσει και ένα κύκλο που μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη που είναι κάπως ανεμική. Το γράφετε και εσείς, όπως είδαμε στην πρώτη σελίδα σήμερα. Έτσι, πέρα από τα γνωστά που έχουμε πει, την αύξηση του αυτορολογίου, το αυτά που προείπαμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, το νέο μισθολόγιο, τις ενισχύσεις στις ευάλωτες ομάδες, τα οποία είναι λίγο πολύ μέτρα γύρω στα 700 με 800 εκατομμύρια ευρώ, θα θελήσει ο Πρωθυπουργός να μην τα φουσκώσει περαιτέρω, διότι ναι, μεν υπάρχει ένα υπερπλεώνασμα 2 δις που μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει, όμως δεν θέλει να ξεπεράσει ενδεχομένως το 1 δις από αυτές τις χορηγήσεις. Και όπως είπαμε, τα ρίσκα είναι πολλά. Τα ρίσκα έχουν να κάνουν με την αύξηση των επιτοχίων, το γράφετε. Έχουμε να κάνουν με την διάσταση της δημογραφικής συρρήκνωσης, που είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί πολλοί τους αναλυτές και επηρεάζει σαφέστατα τη ζήτηση και την πορεία της οικονομίας. Έχουμε τη χαμηλή ζήτηση λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού. Και βέβαια έχουμε και γενικότερα κόστη που έχουν να κάνουν, ρίσκα που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά ή τις απρόοπτες καταστάσεις που μπορεί να βιώσει η γευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια συστολή, σύν το γεγονός ότι πρέπει να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Άρα αυτό που περιμένουμε πέρα από τα 7-8 γνωστά μέτρα που έχουμε γράψει είναι ενδεχομένως μια συμβολική κίνηση στήριξης ως ανάχωμα στην ακρίβεια και από εκεί και πέρα μια παλέτα εξαγγελιών που θα απλώνονται στο εύρος της τετραετίας.
Θα δίνει δηλαδή ένα εύρος υλοποίησης αρκετά μεγάλο, μια και κακά τα ψέματα, οι αβεβαιότητες είναι πάρα πολλές. Θυμίζω ότι η προβλέψη είναι για 2 με 3% ανάπτυξη. Ο ποσοστά στο 2% ανάπτυξης είναι, χαρακτηρίζονται ανεμικά για μια χώρα που θέλει τουλάχιστον ένα κατόφλι 2% και ένα επίσης τουλάχιστον 2% υπέρβαση πλεονασμάτων για να έχει διαχειρίσιμο το χρέος της και ταυτόχρονα να επιταχύνει για να συγκλίνει το μέσο όρο εισοδήματος με αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λόγω της πανδημίας έχει καταγράψει φυσικά και της προηγούμενης κατάστασης μεγάλη υστέρηση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικά όλα αυτά που θα υποθούν, αλλά και αυτά που δεν θα υποθούν. Και αυτό να το δούμε, αυτά που δεν θα υποθούν. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε για την ανάπτυξη, γιατί φαίνεται ότι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη η ανεμική ανάπτυξη είναι μάλλον δεδομένη. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες περιπτώσεις που ίσως καταφέρει μια ανάπτυξη πάνω από 2%. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι κομβική και η στήριξη των πολιτών και ο κύριος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για αύξηση των μισθών, θα υπάρξει σύνδεση με την αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα? Όπως φαίνεται και όπως έχουν πει, η αξιολόγηση είναι δεδομένη. Έχει μιλήσει η κυρία Κεραμέως, δημόσιες εμφανίσεις της, για δείκτες αποδοτικότητας. Πιλωτικά το έχουμε ήδη δει αυτό στην ΑΔΕ. Έτσι, έχει περάσει το νομοσχέδιο εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, όλα με τη μεταξέλιξη και την μισθολογική άνοδο συνδέονται με δείκτες αποδοτικότητας και με διαδικασίες αξιολογήσεων. Αυτό θα είναι σε ένα νομοσχέδιο που θα έρθει στην πορεία. Θα το περιγράψει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν περιμένουμε αναλυτικές λεπτομέρειες, δεν γίνεται ούτως ή άλλως. Πέρα από το νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να κατατεθεί με βεβαιότητα προς διαβούλευση. Εκεί ναι, θα έχουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες και εκεί θα είναι η κορονίδα, η σημαία, ας πούμε, που θα συνοδεύσει τη σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού. Όλα τα άλλα θα είναι σε μια περιγραφή αξώνων. Και το ίδιο θα κάνουν και οι υπουργοί που σταδιακά θα παίρνουν το λόγο μέχρι το Σάββατο για να περιγράψουν τις προτεραιότητές τους. Εκεί θα δίνεται πάντα ένα τέτοιο στίγμα πρόθεσης τέτοιων μέτρων αναλόγων. Αλλά πάντα η γραμμή που έχει δοθεί είναι με φιδό, με προσεκτική έτσι, διάσταση, καθώς όπως είπαμε οι αγορές περιμένουν και ο μεγάλος στόχος είναι η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας, γιατί αυτή θα ξεκλειδώσει, αυτή η διαδικασία θα ξεκλειδώσει κυρίως την έλευση ξένων κεφαλαίων που θα μπορέσουν να στηρίξουν ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως αυτές που είναι εισηγμένες και έχουν ένα ψηλό δίκτυο αξιολόγησης, θα μπορέσουν να επιτρέψει στη χώρα να μειώσει τα αποθεματικά και να ρίξει χρήματα στην αγορά. Και μην ξεχνάμε ότι ενδεχομένως μέσα από μια διαδικασία τροφοδότησης της αγοράς των δημοσίων επενδύσεων υπάρχει και ένας γερός κουμπαράς που χτίζεται και στο κρατικό ταμείο. Περίπου για ένα δις παραπάνω επενδύσεις έρχονται γύρω στα 300 εκατομμύρια φόροι, εισφορές κτλ. Στο κρατικό κουμπαρά. Όλα αυτά είναι κεντρικά, γι' αυτό και όπως είπαμε, μάλλον θα είναι συγκρατημένη η σημερινή διαδικασία με κάποια έτσι, δοσολογία, ώστε να εξυπηρετηθούν και πολιτικές σκοπιμότητες. Κύριε Αλεξάκη,